Εμβολιασμός για γερά νεύρα, η πρεμιέρα και το εμβόλιο της AstraZeneca στο εμβολιαστικό κέντρο της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Για τη χορήγησή του, η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη, καθώς η αναμονή ξεπέρασε τις 3 ώρες. Είχα ραντεβού 8 και 18 και ήμουνα και πιο μπροστά, για να είμαι συνεπής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ενημέρωση, καθόμαστε και περιμένουμε, δεν ξέρω τι. Τι σας λένε? Τίποτε, ότι ένα οκ περιμένουμε. Τώρα, 10 και 24 έχω ραντεβού και δεν έχουν μπει ακόμα τον 8. 15 μηνύματα μου έχουν στείλει, τώρα δεν μας στείλαν να μην έρθουμε καθόλου, τουλάχιστον να μην έρθουμε, ρε παιδιά. Τι θα κάνετε, θα φύγετε? Θα φύγω, τι να κάνω. Όλα είναι ένα μπάχαλο, όλα δυστυχώς. Όλοι διαμαρτύρονται. Μα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, τι να κάνουμε, δεν είναι σοβαρά πράγματα, ρε παιδιά. Και όρεξη να έχεις και κάτι να θέλεις να πιστέψεις, σε κάνουν να μην το πιστεύεις. Η απίστευτη αυτή καθυστέρηση πυροδότησε αντιδράσεις στους πολίτες που εντάσσονται στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 60 και 64 ετών, με ορισμένους μάλιστα να δηλώνουν ότι η υπομονή έχει και τα όρια της και ότι θα αποχωρήσουν από το εμβολιαστικό κέντρο, ενώ άλλοι ήταν σε απόγνωση καθώς αδυνατούσαν να κλείσουν ραντεβού. Περιμένουν, λέει, κάποιον να δώσει την έγκριση. Τώρα ποιος και γιατί δεν το ξέρω. Εσείς από πού κατεβήκατε? Από τις κορφές. Κορφές Μαλεβιζίου. Είναι πάνω πολλοί κόσμος. Αρκετός. Τι διαμαρτύρονται? Όσο να είναι. Δεν έχουν μπει σε μια σειρά όλα αυτά, ίσως γι' αυτό δεν έχουν οργανωθεί σωστά, να πω. Τι να πω. Ξέρω τι γίνεται. Το σύστημα. Από εκεί και πέρα, ό,τι ώρα έρθει το εμβόλιο, θα το κάνουμε. Η ταλαιπωρία υπάρχει, γιατί εκείνη είναι ευπαθής ομάδας που εγώ συνοδεύω. Όταν κάθεται εδώ πέρα 2,5 ώρες, κάτι πρέπει να φάει. Ζάχαρο έχει. Δεν μπορεί να μου κλείσουν ραντεβού, δεν ξέρω γιατί. Τίποτα. Με πετάει το σύστημα έξω χωρίς να ξέρω γιατί. Το ΚΕΠ με στέλνει στο ΙΚΑ, το ΙΚΑ με στέλνει στο ΚΕΠ. Δηλαδή μπαλάκι. Μπαλάκι. Το συνηθισμένο σύστημα. Και όλα αυτά διότι θα έπρεπε να ελεγχθούν οι θερμοκρασίες στα ψυγεία όπου φυλάσσονται τα εμβόλια της AstraZeneca, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μια μικρή διαφορά στη θερμοκρασία η οποία θα έπρεπε να ελεγχθεί. Κάτι που έγινε με συνεργεία της ΔΕΗ να σπέβδουν στο σημείο για επιθεώρηση του δικτύου και έτσι η εταιρεία άναψε το πράσινο φως για την έναρξη της διαδικασίας εμβολιασμού. Περιμένουμε μια έγκριση από την εταιρεία, γιατί κάνουμε έλεγχο κάθε πρώτη φορά των θερμοκρασιών του ψυγείου και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα εμβόλια είναι σε σωστή φάση για να μπορούν να εμβολιάσουμε άφοβα τους ανθρώπους. Άγνωστο παραμένει αν τελικά τηρήθηκε ο προγραμματισμός των 119 ραντεβού εξαιτίας των απίστευτων αυτών καταστάσεων και της ταλαιπωρίας ακόμα και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Α, δεν μου το είπαν αυτό. Και τι λέτε τώρα που το μαθαίνετε από μένα? Πρέπει να γυρίσω πίσω, να μου κλείσει ραντεβού άλλη μέρα. Πάντως τα ερωτηματικά είναι δεκάδες, με τους πολίτες να σημειώνουν ότι η διαδικασία θα μπορούσε να εξελιχθεί ομαλά, όπως συνέβη σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα του νησιού μας. Στο κέντρο υγείας Χανίων, όπου λειτουργήσαν 2 εμβολιαστικές γραμμές, η διαδικασία άρχισε χωρίς προβλήματα και εξελίχθηκε ομαλά. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε συμμετοχή του κόσμου. Παρατηρήθηκε σε ορισμένα ψυγεία, επειδή ακριβώς ουσιαστικά ήταν καινούργια και δεν περιείχαν και τίποτε άλλο μέσα, κάποια πικ στους καταγραφείς αρνητικής βήθησης που πήγανε τη θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς. Υπάρχει όμως το αρμόδιος φορέας, τον οποίο απευθύνεσαι και σου λέει: OK, προχωράμε, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα με το εμβόλιο.